Είναι η κυρία Πόπη Δημητριάδη, είναι από το Contra Channel. Είναι υπεύθυνη της πολύ δημοφιλούς εκπομπής Σταθρανία. Είναι ταξιδιωτική εκπομπή που εστιάζει στα διάφορα μέρη της πατρίδας μας, στην παράδοση, στις γεύσεις, και σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου, με την Αντιδήμαρχο την κυρία Βλάχου, έχουμε οργανώσει το πρόγραμμα της δημοσιογράφου ώστε να επισκεφθεί ωραία σημεία του νησιού, να γνωρίσει την παράδοσή μας, να γνωρίσει τις γεύσεις μας, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας και είμαι σίγουρος ότι θα φύγει πολύ ευχαριστημένη από την επίσκεψή της. Βλέπουμε, κύριε Μανιά, ότι γενικότερα προτιμάτε αυτές τις συνεργασίες που προβάλλουν το νησί μας σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί είναι και η ελληνική αγορά ένα κομμάτι στο οποίο έχουμε επενδύσει πάνω ως Γραφείο Τουριστικής Προβολής. Πάρα πολλά κανάλια, όπως ξέρετε, μέσα στο καλοκαίρι προέβαλαν το νησί μας, ακόμα και στα κεντρικά τους δελτία, πάρα πολλές φορές. Και είναι μεγάλη μας χαρά που αυτή τη φορά έχουμε και τον Contra Channel και την κυρία Δημητριάδη να, με τη σειρά της και αυτή, να δείξει το νησί μας. Κύριε Δημητριάδη, από τις λίγες ώρες που είστε εδώ στο νησί μας, νομίζω ότι λόγω του ότι ασχολείστε και με μια ταξιδιωτική εκπομπή, νομίζω ότι πρέπει να έχετε μαγευτεί και από το ίσο μου. Μου αρέσει πάρα πολύ το νησί σας. Είναι πρώτη φορά που το επισκέπτομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φιλόξενους κατοίκους, ιδιαίτερα το Δήμο, την κυρία Αντιδήμαρχο, την κυρία Βλάχου, τον κύριο Μανιά, όλους όσους βοήθησαν, γιατί πραγματικά μιλάμε πάρα πολύ καιρό για να το οργανώσουμε αυτό. Μην νομίζετε ότι ερχόμαστε, τα λέμε μια εβδομάδα και ερχόμαστε. Και πριν ακόμα το καλοκαίρι το συζητούσαμε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πιστεύω ότι θα βγει πάρα πολύ ωραία. Η εκπομπή αφιερωματικό τι θα περιλαμβάνει? Είναι μια ξενάγηση προς τους τηλεθεατές μας. Θα δείξουμε παράδοση, γεύσεις σε σχέση με την ιστορία του νησιού. Οτιδήποτε έχει σχέση και αφορά το νησί και θα ενδιαφέρει πολύ τους τηλεθεατές μας. Αντιδήμαρχε, συνεργάζεστε για άλλη μια φορά με το Γραφείο Τουρισμού, τουριστικής προβολής του νησιού μας και για μια πραγματικά καλή διαφήμιση και πρόωθηση του νησιού μας στα μέσα ενημέρωσης. Καθόμαστε στα Θρανία, λοιπόν, νωρίτερα από το Σεπτέμβρη, Αύγουστο, Επόπη. Ναι. Μας έφερε η Πόπη, λοιπόν, να καθίσουμε στα Θρανία για να γίνουμε καλύτεροι και να δώσουμε το πιο όμορφο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε για την κόμμα που παλεύει, που δοκιμάζεται, που θέλει να ξεπεράσει και αυτή τη δυσκολία με ψηλά το κεφάλι. Και νομίζουμε ότι έχουμε τα εγγύα και τα φόντα να το δώσουμε αυτό το μήνυμα της ενότητας, της ισχυρής ΚΟΟ, της ΚΟΟ που έχει λόγο στο αύριο και στην τουριστική πίτα του ελληνικού τουρισμού. Η ΚΟΣ, όπως είπε και η Πόπη, αγαπιέται από το πρώτο της βήμα. Σε κάθε βήμα τη συναντάς στην ιστορία, την πλούσια πολιτιστική και αρχαιολογική μας κληρονομιά. Η ΚΟΣ είναι ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο, οπότε εκεί θα δώσουμε έμφαση στα ιστορικά μας μνημεία, στη λαογραφία, στην παράδοση, και γι' αυτό ενεργοποιηθήκαμε και εμείς ως Τμήμα Πολιτισμού, και εγώ και ο συνάδελφος ο Κυριάκος ο Παπούλης, που είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΒΣ, για να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Η γεύση μας, η χορή μας, τα τραγούδια μας, από την Αντιμάχια και την Κέφαλο μέχρι τη Ζιά, μέχρι τις Χαϊχούτες, όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς, για να δείξουμε ότι η σύγχρονη ΚΟΣ, εκτός από τα σύγχρονες υποδομές της τουριστικές, διαθέτει και αυτή τη γραφικότητα της νησιωτικής Ελλάδας. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας όμορφος συνδυασμός να δει τις φυσικές μας καλονές, τις όμορφες παραλίες μας, τις αχτές μας, αλλά και τις σύγχρονες υποδομές. Γιατί θα έχει το χρόνο να δει και τη μαρίνα μας και τα λιμάνια μας και όλα. Κάνε μια πρόταση προς τον κόσμο που παρακολουθεί την εκπομπή μας. Γιατί το νησί είναι πανέμορφο, είναι το στολίδι των Δωδεκανήσων και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που αναλάβαμε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα εδώ, στο νησί.